Στο εσωκομματικό πεδίο, εγώ θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε για αντιπάλους. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει και αυτό που είναι χρέος όλων ημών που εκλεγόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ είναι να έρθει πολλοί κόσμος να ψηφίσει, να κάνουμε την διαδικασία ενδιαφέρουσα. Όχι, λέω σε αυτή την εκλογική διαδικασία, αυτός που, με τον οποίο θα έτσι διαγωνιστεί για να βγει πρώτος, ποιος θα είναι? Εγώ νομίζω ότι κάθε υποψήφιος έχει την δική του αξία, την δική του ιστορική διαδρομή. Οπότε είναι όλοι αξιόλογοι και σε κάθε περίπτωση τους ανθυποψηφίους μας πρέπει και να τους σεβόμαστε και μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε νικηφόρα αποτελέσματα. Γιατί κατηγορήθηκε ο κ. Κασελάκης για το ότι έχει καταθέσει θετικές απόψεις και για τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι νομίζω και αυτό ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει κάποιος να επενδύσει. Γιατί όταν τον αντίπαλό σου τον σέβεσαι, τότε μπορείς και να τον κερδίσεις.